Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμη ενδύμο. Σήμερα θα μιλήσουμε όχι μόνο για ένα, αλλά για δύο θέματα που έχουν μεγάλη συνάφεια μεταξύ τους. Το ένα από αυτά δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολεί και δεν θα είναι και η τελευταία. Το ότι εξακολουθούμε να ασχολούμαστε μαζί του, επειδή δεν έχει τελειώσει ακόμα, και μιλώ βέβαια για το μετρό της Θεσσαλονίκης, δεν αφαιρεί σε τίποτα από τη σπουδαιότητά του, ίσα-ίσα την αναδεικνύει. Το άλλο είναι η Εγνατία Οδός, ένα έργο εν προόδο, υπό την έννοια ότι έχει ήδη κατασκευαστεί. Το κύριο κομμάτι του έργου έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία, έχει αλλάξει τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, αλλά εξακολουθεί να δημιουργεί η εταιρεία νέα έργα, να επεκτείνεται και να βγαίνει και έξω από τα σύνορα της χώρας. Μετρό λοιπόν και Εγνατία Οδός, δύο μείζωνα συγκοινωνιακά έργα που σαφώς και αντιμετώπισαν και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Διάφορα προβλήματα, όχι μόνο χρηματοδότησης, δύο συγκοινωνιακά έργα τα οποία παρακολουθεί πολλά χρόνια η καλή συνάδελφος Άννη Καρολίδου, που είναι μαζί μας σήμερα. Πρόσθεση. Καλησπέρα, Άννη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Θα μοιραστούμε απόψε με την Άννη την Καρολίδου την παρουσίαση της εκπομπής. Θα ανακρίνουμε τρόπον τινά τους δύο καλεσμένους μας. Και αυτό γιατί, Άννη, κάνεις πάρα πολλά χρόνια αυτό το ρεπορτάζ, ξέρεις πάρα πολύ καλά και από πολύ κοντά έχεις παρακολουθήσει και τα δύο θέματα. Παρακολουθώ τις δύο εταιρείες, γεγονός είναι. Ακριβώς. Και βεβαίως μαζί μας λοιπόν είναι η κυρία Ρία Καλφακάκου, διευθύνουσα σύμβουλος της Εγνατία Οδός ΑΕ. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καλφακάκου, που είστε μαζί μας. Αν και είναι ακόμα αρχή και πρέπει να πούμε τι προβλέπουμε να κάνουμε. Τι κάναμε, δεν θα πούμε τίποτα. Βεβαίως. Τι προβλέπετε να κάνετε, τι θέλετε να κάνετε τι και τι προβλήματα θα αντιμετωπίσετε. Σωστά. Βλέπετε ότι θα αντιμετωπίσετε στην πρόθεσή σας να κάνετε όσα θέλετε να κάνετε. Και βεβαίως ο πολύ φρέσκος πρόεδρος της Αττικό Μετρό ΑΕ, ο κύριος Γιάννης Μιλόπουλος. Κύριε Μιλόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Μόλις χθες εκδόθηκε το ΦΕΚ του διορισμού σας και, και επισήμως λοιπόν αναλαμβάνετε τη θέση, αλλά ξέρω ότι είστε πολύ καλά ενημερωμένος, διότι βλέπω ότι εδώ και πολύ καιρό που ξέρετε και έχει ανακοινωθεί το όνομά σας, ασχολείστε και ενημερώνεστε για το μείζον θέμα του μετρό της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ πολύ και η Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης είναι η πρώτη στην οποία έρχομαι να μιλήσω από την ανάληψη των καθηκόντων μου. Έχετε αυτή την πρωτιά. Την πρωτιά, πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινώ, Άννη, και με τη δική σου σύμφωνη γνώμη, ρωτώντας για το ποιοι είναι οι στόχοι σας, έτσι. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Βεβαίως. Καταρχάς, ίσως στο μυαλό πολλών η Εγνατία Οδός, όταν ακούνε Εγνατία Οδός, να σκέφτονται το δρόμο, τον άξονα, και να μην πάει το μυαλό τους, ας πούμε, στην Εγνατία Οδό ΑΕ, η οποία είναι μια τεχνική εταιρεία του δημοσίου, και έκανε τον άξονα αυτό, τον παρακολούθησε και έχει μπροστά της μέλλον, ελπίζουμε. Βεβαίως, αυτό το οποίο απασχολεί καυτά τους Θεσσαλονικής, και ίσως και από εκεί θα πρέπει να δώσουμε τον λόγο πρώτα στον κύριο Μιλόπουλο, είναι το μετρό, γιατί είναι ένα έργο μέσα στην πόλη, είναι ένα έργο το οποίο υποφέρει από καθυστερήσεις, ένα έργο το οποίο νεκρανασταίνεται με την αλλαγή κυβερνήσεων, ας πούμε. Και τώρα βρίσκεται σε ένα σημείο, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, που ή πάει μπρος ή δεν ξέρουμε ή δεν πάει. Βέβαια υπήρχε μια ανακοίνηση του θέματος, έτσι, ξεκίνησαν οι εργασίες, τώρα ελπίζουμε ή ελπίζουν. Για πέντε νέα εργοτάξια. Για πέντε νέα εργοτάξια, 4 συν 5, 9. Αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει πρώτα, ας πούμε, να μας δώσετε κάποια είδηση σχετικά με το μετρό. Και... Ναι. Καταρχήν πρέπει να ομολογήσουμε ότι το μετρό έχει καταταλαιπωρήσει τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά καρκινοβατεί από το 2006 που δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά. Όφιλε να είναι έτοιμο το 2012. 6 χρόνια μετά, είμαστε σήμερα στο 16 και είμαστε εδώ και 1 χρόνο και κάτι μήνες που το έργο είναι κολλημένο, έχει σταματήσει εντελώς. Ίσως δεν έχει νόημα τώρα να συζητήσουμε τις αιτίες για τις οποίες το έργο καρκινοβάτησε και κόλλησε. Εγώ θα αναφέρω 2, ίσως 3. Η μία αιτία είναι ότι ήταν πολύ βεβαιασμένη η δημοπράτηση ενός έργου το οποίο δεν είχε ακόμα μελετηθεί σε όριμη κατάσταση το 2006. Και δημοπρατήθηκε με το καθεστώς
της μελέτης κατασκευής. Άρα λοιπόν ο εργολάβος ήταν αυτός ο οποίος θα μελετούσε και θα κατασκεύαζε. Ένα έργο το οποίο δεν είχε όρημη υποστήριξη μελετητική από πλευράς εταιρείας. Μιας εταιρείας η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλες ικανότητες όμως, όπως και τώρα διαπιστώνω, αλλά το ήξερα και στο παρελθόν. Mm-hmm. Είχε πάρα πολύ καλά στελέχη, πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Εν τούτης, φαντάζομαι λόγοι που είχαν να κάνουν με την επίσπευση του έργου, με την ανάγκη να δοθεί η αίσθηση ότι η Θεσσαλονίκη ξεκινάει ένα έργο μεγάλο κτλ. Δεν επέτρεψαν αυτό. Αυτό ήταν κάτι το οποίο, μια παθογένεια, ας το πούμε, την οποία έβρισκε το έργο μπροστά τη συνέχεια. Το γεγονός δηλαδή ότι η μελέτη και η κατασκευή δεν στηρίχτηκε σε μια στιβαρή, ας το πούμε έτσι, μελέτη από πλευράς της υπηρεσίας, από πλευράς της πολιτείας εξ αρχής. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι κακώς, σχετίζεται με αυτό που σας λέω τώρα, δεν προβλέφθηκαν ορισμένα πράγματα τα οποία ήταν προφανή και θα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί εξ αρχής, αν δεν είχε γίνει αυτή η σπουδή για την ανάθεση του έργου. Όπως για παράδειγμα το ότι θα βρίσκαμε αρχαία. Είναι δυνατόν μια πόλη στην οποία, η οποία έχει την ιστορία της Θεσσαλονίκης, μια πλούσια πόλη ρωμαϊκή, στη συνέχεια βυζαντινή, στη συνέχεια οθωμανική, στη συνέχεια ελληνική. Εδώ βέβαια οποία υπήρχε το αντεπιχείρημα ότι και στην Αθήνα βρέθηκαν αρχαία και αλίμονο δεν είχε και η Αθήνα αρχαία. Παρ' όλα αυτά το έργο έτρεξε. Αναδείχθηκαν τα αρχαία στην Αθήνα πάντως. Ναι, φυσικά, δεν έγινε προσπάθεια, δεν έγινε προσπάθεια να κουκουλωθούν όπως mm-hmm. έγινε εδώ. Άλλο λάθος. Είναι δυνατόν ποτέ μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, η οποία αναζητά να βρει την ταυτότητά της, αναζητά να βρει μια ιστορική ταυτότητα, να βρίσκει έναν δρόμο, την Via Regia, τη λεγόμενη τη Βασιλική Οδό, δηλαδή τον Decumanus Maximus που έλεγαν οι Ρωμαίοι, είναι ο κεντρικός δρόμος των ρωμαϊκών πόλεων, ο οποίος αρχίζει από την Ανατολή και κατευθύνεται προς mm-hmm. τη Δύση. Είναι μάλλον από τη Δύση προς την Ανατολή. Λοιπόν, ανακαλύφθηκε ο κεντρικός κόμβος αυτού του Decumanus Maximus, ο οποίος είναι στην ίδια θέση από τον 3ο-4ο αιώνα μέχρι σήμερα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι αυτό το έβριμα της Βενιζέλου είναι ένα έβριμα το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ιστορία της πόλης, σχετίζεται άμεσα με την ταυτότητα της πόλης, σχετίζεται άμεσα με τον πολιτισμό της πόλης. Γι' αυτό και είχε επιμείνει πάρα πολύ ο Δήμος και αντιμετωπίστηκε στην ανάδειξη και αντιμετωπίστηκε με έναν τρόπο που δεν του άξιζε, ας το πω έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, η πρώτη κίνηση, ας το πούμε, ήταν να πάρουν τον Decumanus Maximus και να τον πάνε στο στρατόπεδο Παύλου Μελά. Δικαίως τότε η Θεσσαλονίκη αντέδρασε και εγώ ως πρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου τότε αντιδράσαμε και το Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Θα το θυμόσαστε και είχαμε προτείνει και αρχαία και μετρό. Έγιναν λοιπόν λάθη στο mm-hmm. παρελθόν. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Επίσης πέσαμε και στην περίοδο της κρίσης, να πω και αυτό. Το οποίο δημιούργησε προβλήματα στον ανάδοχο, οικονομικά κυρίως. Όλες αυτές οι αιτίες είχαν ως αποτέλεσμα η Θεσσαλονίκη να καταταλαιπωρηθεί. Δηλαδή, ενώ έπρεπε να τελειώσει το μετρό το 12, να είμαστε στο 16 και να ξεκολλάει μετά από 1-1,5 χρόνο, ας το πούμε έτσι, στασιμότητας. Αυτή τη στιγμή νομίζω αυτό που έχει σημασία δεν είναι, δεν είναι να ψάξουμε να βρούμε ευθύνες στο παρελθόν. Ευθύνες και αιτίες πάντοτε υπάρχουν και ο κόσμος νομίζω τις γνωρίζει. Τι έχει σημασία σήμερα? Σημασία έχει σήμερα εφόσον έχουμε εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση, εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση το έργο να γίνει και εφόσον το θέλει η Θεσσαλονίκη το έργο, το χρειάζεται η Θεσσαλονίκη το έργο, γιατί είναι ένα έργο πνοής, είναι ένα έργο ανάπτυξης, είναι ένα έργο πολιτισμού και είναι και ένα έργο περιβάλλοντος, θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής μας, mm-hmm. να συνεχίσουμε το έργο. Και αυτό το πράγμα έγινε. Έχει γίνει ήδη μια συμφωνία από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων από τα τέλη της χρονιάς του 2015, αρχές του 2016 με τον ανάδοχο, mm-hmm. βάσει της οποίας οι διαφορές οι οποίες υπήρχαν έχουν παραπεμφθεί στην διαιτησία. Σε διαιτησία από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, από τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δηλαδή από θεσμούς των οποίων η ετιμιγορία είναι αδιαφυσβήτητη, ας το πούμε έτσι. Και έχει συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και από την πολιτική ηγεσία και από την κυβέρνηση επομένως και από τον ανάδοχο, ότι όποια και αν είναι η απόφανση της διαιτησίας, ανώτατου αυτού, της ανώτατης αυτής μορφής διαιτησίας η οποία θα υπάρξει, θα γίνει αποδεχτή και από τις δύο πλευρές. Αυτό, ναι, συγγνώμη λίγο Άννη να ολοκληρώσω, αυτό επέτρεψε να ξεκολλήσει το έργο, διότι το έργο ήταν κολλημένο, διότι είχε διεκδικήσεις ο ανάδοχος σε βάρος της πολιτείας, η πολιτεία σε βάρος του αναδόχου γιατί σταμάτησε το έργο κτλ. Επομένως αυτή η κίνηση καλής θέλησης, ας το πούμε με την παραπομπή του έργου στη διαιτησία, επέτρεψε στο έργο να ξεκινήσει. Πώς ξεκίνησε το έργο και ολοκληρώνω. Ναι. Η πρώτη κίνηση η οποία έγινε είναι ότι υπογράφτηκε πριν από 2 εβδομάδες εδώ στη Θεσσαλονίκη, με παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου και της νέας διοίκησης, αλλά και της παλιάς διοίκησης Αττικό Μετρό, και αυτό mm-hmm. έχει μια σημασία για τη συνέχεια, ας το πούμε έτσι, της εταιρείας.
υπογράφτηκε η συμπληρωματική σύμβαση των αρχαιολογικών εργασιών. Μια σύμβαση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, βάσει των οποίων συνεχίζονται οι αρχαιολογικές εργασίες, οι οποίες σταμάτησαν το Δεκέμβριο του 2014. Και να πω εδώ, αρχαιολογικές εργασίες είναι το μεγαλύτερο ανασκαφικό αρχαιολογικό έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έτσι. Mm-hmm. Είναι σχεδόν όλη η Θεσσαλονίκη κατά μήκος του άξονα, από τον βασικό άξονα μέχρι το τέλος της Μίκρας, που είναι η γραμμή της Καλαμαριάς, είναι υπό ανασκαφή. Λοιπόν, αυτή η κίνηση αντιλαμβάνεστε ότι σηματοδότησε το ότι το μετρό ξεκολλά. Συγχρόνως, όπως έγραψε η πολύ καλή δημοσιογράφος χθες και το είδα στην Βόρεια, η Άννη Καρολίδου, αρχίζουν να λειτουργούν 5 εργοτάξια, τα οποία τίθενται πράγματι, και αμέσως μετά από εδώ θα πάω να επισκεφτώ αυτά τα εργοτάξια. Και η προσπάθεια η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή είναι να αρχίσουν να λειτουργούν τα δύο TBM, οι μετροπόντικες δηλαδή που λέμε, μέσα στον Μάρτιο. Μέχρι το τέλος του Μαρτίου δηλαδή, να αρχίσουν οι δύο μετροπόντικες να συνεχίσουν τη διάνοιξη των στοών, των τούνελ, τα οποία έχουν μείνει σταματημένα εδώ και 1,5 μήνα. Υπάρχει λοιπόν πρόθεση και βούληση και από τις δύο πλευρές, και από την πολιτεία και από τον ανάδοχο, το έργο να προχωρήσει. Η νέα διοίκηση του μετρό αναλαμβάνει με αυτήν την υπόσχεση να προχωρήσει και να ολοκληρώσει το έργο. Και αυτό το οποίο μένει, και τώρα απευθύνομαι στους Θεσσαλονικείς, Θεσσαλονικιός κι εγώ, είναι η Θεσσαλονίκη να ξαναγαπήσει το έργο, διότι δικαίως δεν το έχει. Το έχει, ας το πούμε έτσι, υπάρχει μια δυσαρέσκεια απέναντι στο έργο. Μας ταλαιπώρησε το έργο. Πρέπει ξανά να δούμε το έργο αυτό του μετρό σαν ένα έργο πνοής για την πόλη, σαν ένα έργο ανάπτυξης, σαν ένα έργο περιβάλλοντος και ταυτόχρονα και σαν ένα έργο πολιτισμού. Και πρέπει να βοηθήσουν και οι Θεσσαλονικοί σε αυτό, να κάνουμε υπομονή τα λίγα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τα καινούργια χρονοδιαγράμματα, μέσα στο 2020 να έχουμε τουλάχιστον τη βασική γραμμή, την πρώτη βασική γραμμή του μετρό να λειτουργεί. Πριν περάσουμε στην κυρία Καλφακάκου, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ένα πράγμα, πρόεδρε. Αν το ξέρω. Αν το ξέρω. Θα τελειώσει το 2. Γιατί ο κόσμος θέλει, τον ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Αν θα πληρώσει το μετρό διπλό τελικά, με βάση τις τις απαιτήσεις του αναδόχου, και αν αυτό το οποίο λέχθηκε, δηλαδή ότι το έργο της βασικής γραμμής θα τελειώσει, του τέστινγκ δηλαδή θα μπορεί να λειτουργήσει το 2020. Κοιτάξτε να δείτε, για να πληρώσει το μετρό διπλό δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς, τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα από ευρωπαϊκά κοινοτικά ταμεία, από το ΕΣΠΑ, και οι δανειοδοτήσεις γίνονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και έτσι υπάρχει ένας πολύ σφιχτός έλεγχος για τις δαπάνες του έργου. Άλλωστε, η παραπομπή των διαφορών που έχει ο ανάδοχος με την πολιτεία, με τη διοίκηση της Αττικό Μετρό στην διαιτησία, ακριβώς αυτό το σκοπό έχει. Αυτό το ποσό το οποίο διεκδικούσε ο ανάδοχος, περίπου διεκδικούσε όσο το κόστος του έργου. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν συνολικά 1,2 δις και ο ανάδοχος διεκδικούσε 1,1 δις. Άρα ουσιαστικά διεκδικούσε άλλον ένα προϋπολογισμό του έργου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι έχουν ήδη εκδικαστεί περίπου το μισό συνολικό ποσό που διεκδικείται, και το ποσό το οποίο έχει επιδικαστεί είναι 85 εκατομμύρια. Αντί για 500-600, πόσα είναι, ας πούμε, το μισό. Και περιμένουμε τώρα ακόμη τις υπόλοιπες ακριβώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάμε σε μία λύση η οποία θα είναι πολύ συμφέρουσα για το δημόσιο συμφέρον, η οποία θα ικανοποιεί τον ανάδοχο σε κάποιο βαθμό, γιατί σε κάποιο βαθμό και αυτός είχε κάποιο δίκιο, αλλά από την άλλη μεριά δεν θα τεινάζει το έργο στον αέρα. Διότι αν δίναμε άλλον έναν προϋπολογισμό του μετρό στον ανάδοχο, χωρίς να έχουμε μετρό, καταλαβαίνετε ότι αυτό μόνο το δημόσιο συμφέρον δεν θα εξυπηρετούσε. Ή αν πηγαίναμε σε επαναδημοπράτηση. Ή αν σταματούσαμε το έργο και ξεκινούσαμε πάλι από την αρχή, που θα ήταν ένα τεράστιο κόστος, ας το πούμε. Κάνουμε λοιπόν τώρα μια μεγάλη προσπάθεια. Θα μας την πείτε σε λίγο για την προσπάθεια αυτή. Γιατί θέλει να δώσουμε τον λόγο και στην κυρία Καλφακάκου, η οποία περιμένει υπομονετικά. Κυρία Καλφακάκου, τώρα δεν ξέρω αν σε σύγκριση με τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο κύριος Μιλόπουλος, οι δικές σας είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες. Είμαι βέβαιη πάντως, ή μάλλον γνωρίζω, ότι και η Εγνατία Οδός έχει σημαντικές προκλήσεις μπροστά της. Θέλω να μας πείτε ποιος είναι ο δικός σας σχεδιασμός για το μέλλον της εταιρείας και ποια είναι τα άμεσα σχέδιά σας. Και να μας πείτε και αν τελικά θα δοθεί σαν παραχώρηση ο άξονας ή όχι. Γιατί είναι δεύτερη. Θα φτάνουμε και εκεί. Οπωσδήποτε και αυτό. Γιατί ο κύριος Πιτσιόρλας έχει αφήσει. Στην επόμενη. Ακριβώς. Θα ξεκινήσω από το πρώτο και θα φτάσουμε στην παραχώρηση. Γιατί θέλω να δούνε οι θεατές τι ρόλο παίζει η Εγνατία Οδός ΑΕ, δηλαδή η εταιρεία, σε αυτή την περίοδο. Καταρχήν έχει ένα καλό παρελθόν.
με προβλήματα που μπορείς σε κάποια σημεία να πεις αυτό ήταν λάθος, εκείνο το έκανε στραβά κλπ. Αλλά το συνολικό, η μεγάλη εικόνα, ας το πω έτσι, mm-hmm. είναι θετική. Είναι ένας δρόμος που έγινε πολύ πιο γρήγορα από όλους τους άλλους αντίστοιχους δρόμους σε 12 χρόνια. Ενώ η Εγνατία Οδός, ο δρόμος, όχι ναι. η εταιρεία, mm-hmm. Μαζί με τους κάθετους άξονες, είναι 920 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομος. Είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Mm-hmm. Λοιπόν, έγινε γρήγορα, έγινε με ένα καλό προϋπολογισμό, όχι χωρίς να υπερβεί φοβερά το αρχικό κόστος, mm-hmm. Γιατί πάντα υπάρχουν κάποιες υπερβάσεις, και έγινε ένας δρόμος που είχε πολλές προκλήσεις, πολλά τεχνικά, 73 σύραγγες, πολλές κυλαδογέφυρες και χαραδρογέφυρες, άλλα τεχνικά προβλήματα μεγάλα, περιβαλλοντικά προβλήματα όπως το γνωστό της αρκούδας στα Γρεβενά και πολλά άλλα. Παρόλα αυτά, με τόσα πολλά προβλήματα έγινε και έγινε σωστά και αυτή τη στιγμή παρέχει στο χρήστη και ταχύτητα και ασφάλεια. Είναι ένα επίτευγμα για το οποίο μπορεί να περηφανεύεται η εταιρεία και το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σαν, πώς να το πω, σαν πλεονέκτημα δικό της όταν θα πάει να ζητήσει ένα καινούριο έργο, mm-hmm. είτε εδώ είτε στο εξωτερικό. Διαθέτει την τεχνογνωσία. Διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και έχει ένα έργο πίσω της. Δηλαδή, αν πάει τώρα κάποια εταιρεία και ζητήσει ένα έργο στη Βουλγαρία, στη Γερμανία, θα σας έλεγα εγώ, στην Τουρκία, οπουδήποτε. Δεν θα δούνε μόνο αν έχεις πτυχίο και αν έχεις διδακτορικό, mm-hmm. θα δούνε αν έχεις και εμπειρία. Λοιπόν, η Εγνατία είναι από τις εταιρείες που μπορούν να πάρουν πολύ μεγάλα έργα λόγω της τεχνογνωσίας της και λόγω του παρελθόντος της, ας πούμε. Αναρωτιέται λοιπόν τώρα κάποιος. Ναι. Η Εγνατία Οδός ΑΕ ολοκλήρωσε το έργο της που ήταν η κατασκευή του κύριου άξονα και των κάθετων αξώνων. Δεν έχουν τελειώσει όλοι οι κάθετοι άξονες, αλλά βρίσκονται σε καλό σημείο. Ποιο είναι το αντικείμενο της εταιρείας τώρα, αφού θέλετε να παρουσιάσουμε την εταιρεία? Ναι, καταρχήν υπάρχει η λειτουργία και η συντήρηση του αυτοκινητόδρομου, mm-hmm. την οποία μπορεί να επιβλέπει ακόμα η εταιρεία και δεν είναι ασήμαντο αυτό, γιατί όταν φτιάχνεις ένα πολύ καλό αυτοκινητόδρομο με τόσα πολλά τεχνικά έργα, χρειάζεται συνεχή συντήρηση. Γιατί φανταστείτε, το έχω πει πολλές φορές αυτό, σε ένα τούνελ 500 μέτρων να γίνει κάποιο ατύχημα και να εγκλωβιστούν 200 αυτοκίνητα. Mm-hmm. Πρέπει να είναι πολύ καλά συντηρημένη, να έχει όλα τα μέτρα ασφαλείας, να νιώθει ο οποιοσδήποτε χρήστης ότι δεν κινδυνεύει, ό,τι και αν συμβεί, ό,τι απρόβλεπτο και αν συμβεί. Οπότε η συντήρηση είναι ένα πολύ. Η λειτουργία και η συντήρηση mm-hmm. του αυτοκινητόδρομου είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς που μπορεί να κάνει. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, προφανώς. Μπορεί να πάρει άλλα, λόγω της τεχνογνωσίας που διαθέτει, μπορεί να πάρει άλλα έργα, μικρά ή μεγάλα, σε όλη την Ελλάδα καταρχήν. Mm-hmm. Δηλαδή να πάρει την, όπως έχει ήδη σχεδιάζεται, για την περιφερειακή της Αλεξανδρούπολης. Όπως την περιφερειακή της Θεσσαλονίκης που έχει πάρει. Mm-hmm. Ανάλογα έργα, στις περιφέρειες, σε συνεργασία με περιφέρειες, δήμους κλπ. Και θα έλεγα όχι μόνο στην κεντρική Μακεδονία, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και μετά στο εξωτερικό, όπως ήδη πάλι έχει πάρει κάποια έργα. Ναι. Δηλαδή και στα Βαλκάνια, αλλά εγώ θα έλεγα και ακόμη παραπέρα στην Ευρώπη. Να ρωτήσω λίγο ναι. κάτι σε αυτό. Εδώ έχω εγώ ένα κατάλογο που είχε βγει από τις υπηρεσίες Εγνατίας, που έλεγε ότι στο νέο προγραμματικό πλαίσιο, ας πούμε 14-20, εσείς προτείνετε σαν εταιρεία κάποια έργα 2,4 δις. Ναι. Σε αυτά είναι και αυτά στα οποία αναφερθήκατε. Είναι και ο έλεγχος ασφάλειας σε όλο το εθνικό δίκτυο. Αυτό είναι το άλλο που ήθελα να πω, ότι η Εγνατία υπάρχει και είναι και πρόθεση του Υπουργείου αυτό να είναι, κατά κάποιο τρόπο, να το πω απλά, επικεφαλής όλων των αυτοκινητοδρόμων, mm-hmm. Που τα έχουν πάρει χωρισιούχοι τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Το μόνο της δημόσιας φορέας είναι η Εγνατία Οδός. Mm-hmm. Στον Παθέ έχουμε παραχωρισιούχο, στην Ιωνία Οδός, στην Πελοπόννησο, παντού. Υπάρχουν ιδιώτες που έχουν πάρει με παραχώρηση τα έργα. Όμως η ασφάλεια και η συντήρηση, επειδή έχει τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία η Εγνατία, mm-hmm. μπορεί να είναι η εταιρεία η οποία θα επιβλέπει και όλους τους άλλους αυτοκινητόδρομους σε θέματα ασφάλειας και λειτουργίας. Εδώ να πω εγώ, επειδή ναι. είπαμε ότι ο κεντρικός άξονας έχει τελειώσει το έργο, έχει ολοκληρωθεί. Έχει τελειώσει βέβαια με κάποιες ατέλειες, οι οποίες έχουν σημειωθεί. Για παράδειγμα, οι πολύ λίγοι σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών και τα πρατήρια βενζίνης που δεν υπάρχουν πολύ κατά μήκος του άξονα. Πρέπει κανείς να βγει εκτός.
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Αυτό υπάρχει στο σχεδιασμό να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Άμεσα. Είναι σημαντικό θέμα. Άμεσα. Είναι πολύ σημαντικό. Διότι γιατί μιλάμε για 600 δίκιο. Χιλιόμετρα χωρίς να μπορεί κάποιος να βάλει να μην μπορεί να βάλει βενζίνη. Υπάρχουν κάποιοι χώροι για πάρκιν και κάποιες τουαλέτες, γιατί και αυτά είναι σημαντικά. Οι οποίες έγιναν των υστέρων. Οι οποίες έγιναν των υστέρων και είναι λίγες. Αλλά το σημαντικό είναι ότι πρέπει να υπάρχουν ΣΕΑ, δηλαδή σταθμοί εξυπηρέτηση αυτοκινήτων, που θα παρέχουν πρώτα απ' όλα βενζίνη, τη δυνατότητα να είναι ένα βενζινάδικο, να μην χρειαστεί να βγεις έξω για να βάλεις βενζίνη, και δεύτερο να πιεις ένα καφέ, να φας ένα σάντουιτς. Δηλαδή οι βασικές ανάγκες που έχει κάποιος που διασχίζει ένα τόσο μεγάλο αυτοκινητόδρομο, και υπάρχουν πολλοί που το διασχίζουν όλους, όλο. Γιατί αν πάω εγώ από εδώ μέχρι την Κοζάνη, μπορεί να μην σταματήσω καθόλου, διότι είναι μικρή η απόσταση. Αλλά εάν ξεκινήσει κάποιος από την Αλεξανδρούπολη για να πάει στα Ιωάννινα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σταματήσει. Όπως οι επαγγελματίες οδηγίες. Όπως οι επαγγελματίες με τα ζυνταλίκες, με τα φορτηγά κλπ. Και σε αυτό που είπε. Συγγνώμη, σε αυτό που είπε η συνάδελφος. Ναι, σε αυτό που είπε η συνάδελφος, αναφερθείτε λίγο και στα διόδια. Γιατί μάλιστα, ξέρω, ναι, σωστό. Είναι δεν έχουν... Και να πούμε μετά για την παραχώρηση. Μετά από την παραχώρηση, αλλά δεν έχουν. Το άφησα γίνει... τελευταίο για να πω όλα τα άλλα, το τι έχει κάνει και τι μπορεί να κάνει η Εγνατία, για να φαίνεται ότι δεν είναι μια εταιρεία που έκανε μια δουλειά, τελείωσε, βάλτε τη στο ντουλάπι και δεν χρειάζεται, και μεταθέστε τους υπαλλήλους σε διάφορες υπηρεσίες. Όταν μεταθέσεις άτομα που είναι πολλά μαζί και έχουν όλα μαζί την τεχνογνωσία, αν πάει ένας εδώ, ένας εκεί, δεν μπορεί να έχει να μεταφέρει με τον ίδιο τρόπο την εμπειρία του. Και κάποιοι και μηχανικοί αφορμή... της Εγνατίας πρέπει να έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πολύ δυστυχώς, γιατί τους προσφέραν καλύτερους μισθούς. Έχει δίκιο η Ρία Καλφακάκου που λέει ότι η Εγνατία Οδός, η Αττικό Μετρό, είναι τεχνικές εταιρείες οι οποίες έχουν συμπυκνώσει, έχουν συγκεντρώσει πάρα πολύ αξιόλογη τεχνογνωσία, πολύ υψηλό στελεχειακό προσωπικό επίπεδο. Εγώ διαπιστώνω τώρα, γνωρίζοντας τους ανθρώπους σε Αττικό Μετρό, έχουμε όλοι οι άνθρωποι έχουν, είναι μηχανικοί με μεταπτυχιακό και αρκετοί από αυτούς έχουν και διδακτορικό. Καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Και εμπειρία. Και εμπειρία, και εμπειρία τεράστια. Και η κυρία Καλφακάκου πριν, έτσι, ότι υπάρχουν, είναι, η θεωρητική υπάρχουν, γνώση είναι καλή. Υπάρχουν μηχανικοί εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι δούλεψαν στο έργο της Αθήνας, τέλειωσαν το έργο της Αθήνας, συνέχεια ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν και το έργο της Θεσσαλονίκης. Ήρθαν δηλαδή με μια εμπειρία και μια τεχνογνωσία ενός παρόμοιου αδελφού, ας πούμε, έργου. Αυτό δεν πρέπει όμως, να το... Όμως, πρόσεξε, Ρία, να δεις τι διαπίστωσα. Δεκάδες μηχανικοί της Αττικό Μετρό, όταν μειώθηκαν οι μισθοί της εταιρείας, πήραν άδεια άνευ αποδοχών και πήγαν στην Αραβία, πήγαν στο Κατάρι, πήγαν στο Ντουμπάι, σε διάφορες τέτοιες πόλεις όπου γίνονται. Και αξιοποίησαν και τις γνώσεις. Και αξιοποιούν και τις γνώσεις τους. Δεν θα μπορούσε η Αττικό Μετρό να εξάγει την τεχνογνωσία τους και αντί να φύγουν μεμονωμένοι 10-20 μηχανικοί να αναλάβει ένα έργο τέτοιο η Αττικό Μετρό εκ μέρους της Ελλάδας και να, έχει μια, να έχουμε μια εξωστρέφεια, ας το πούμε έτσι, να πώς θα φέρουμε κεφάλαια στην Ελλάδα, να πώς μπορούν να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Να μια πρόκληση για εσάς. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι μια πρόταση ανάπτυξης, ας το πούμε, πέρα από τη συμβατική ανάπτυξη που γίνεται όταν εκτελείς ένα τέτοιο έργο συγκοινωνιακό, σιδηροδρομικό ή οτιδήποτε άλλο, το να βγεις στο εξωτερικό, να επεκτείνεις τις δραστηριότητές σου και να φέρεις, ας το πούμε έτσι, συνάλλαγμα από εκείνα. Θα μερνά λοιπόν ένα στόχος αυτών των εταιριών, αγαπητή Ρία. Έχει ήδη βγει έξω, πολύ όχι ωραία. Πάρα πολύ βέβαια. Έχει πάρει κάποια έργα εδώ γύρω στα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια είναι ο πρώτος στόχος μας, βεβαίως. Και ο δεύτερος είναι να πάρει χώρες της Αραβίας. Πολύ περισσότερα και σε πολύ περισσότερες χώρες. Αυτό λέω. Τώρα, κυρία Καλφακάκου, με αφορμή και την ερώτηση που έκανε. Αλλά για τα διόδια, ναι, να απαντήσω και για τα διόδια. Θα απαντήσετε σε λίγο. Προτείνω να απαντήσετε μετά το διάλειμμα, γιατί δεν έχουμε πολλή ώρα. Θέλω πριν πάμε στα διόδια, που θα πρέπει να απαντήσετε οπωσδήποτε, φυσικά, διότι ναι, υπάρχουν και διαμαρτυρίες κλπ. Θέλω να μου πείτε για τον κυκλοφοριακό φόρτο της Εγνατίας. Είστε ικανοποιημένοι? Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πολλά τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν την Εγνατία οδό και δεν είμαι σίγουρη ότι ο λόγος είναι τα διόδια. Δεν είναι μόνο τα διόδια. Είναι τα διόδια, είναι η έλλειψη των ΣΕΑ που λέμε. Και είναι και γενικότερη οικονομική κρίση που πολλές φορές οδηγεί να μειώνονται οι χρήστες, όχι οι επαγγελματίες. Αυτοί που πηγαίνουν για ένα ταξίδι, για μια βόλτα, που παλιότερα ήταν πολύ περισσότεροι. Θέλω να πω ακόμα και σε δρόμους όχι τόσο υψηλών προδιαγραφών όπως η Εγνατία οδός. Για παράδειγμα στην Ιόνια οδό ή για παράδειγμα. Ναι. Στο Παθέ,
Έχει αρκετά σημαντικότερο κυκλοφοριακό φορτίο. Πάντως πολύ λιγότερο από παλιά. Δηλαδή ξέρω πάρα πολύ κόσμο και εγώ προσωπικά πηγαίναμε πολύ συχνά στην Αθήνα με το αυτοκίνητο. Φταίνε και ανταγωνιστικοί αντίστοιχοι άξονες. Αλλά φταίνε και οι ανταγωνιστικοί. Στην ουσία δεν είναι ανταγωνιστικοί. Τουλάχιστον για τους επαγγελματίες. Ναι. Δηλαδή φανταστείτε έναν επαγγελματία που από την Τουρκία πάει στη Βουλγαρία, μετά περνάει σε άλλη χώρα, σε άλλη για να φτάσει. Πού να φτάσει στην Ιταλία, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι και περνάει 4 σύνορα. Ενώ από την Εγνατία θα μπορούσε να πάει κατευθείαν στην Ιγουμενίτσα και από εκεί να περάσει απέναντι στην Ιταλία. Δηλαδή, από άποψη κόστους και χρόνου, τον συμφέρει η Εγνατία. Ίσως είναι θέμα άλλων παροχών που δίνονται από τις άλλες χώρες, δηλαδή μικρότερα διόδια, κάποιες πιο φτηνές διανυκτερεύσεις. Πρέπει να το δούμε αυτό για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Γιατί είναι σίγουρο ότι μπορούμε να γίνουμε πολύ εύκολα πολύ ανταγωνιστικοί. Να μην διαλέγει δηλαδή ένας οδηγός επαγγελματίας αυτό το πολύπλοκο δρόμο που θα του φάει πολύ περισσότερο χρόνο mm-hmm. και πολύ περισσότερες καθυστερήσεις στα σύνορα. Εσάς, αν σας ανταγωνιστεί κάποιος, ανταγωνιστούν τα ferries. Δηλαδή, αν καταλήξει τελικά να συμφέρει η θαλάσσια οδός για τις εμπορευματικές μεταφορές. Σωστά, μιλάω για Τουρκία, Ελλάδα. Γιατί ο δρόμος που είναι από πάνω από τα Βαλκάνια σίγουρα είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πρακτικά ανταγωνιστικός. Mm-hmm. Δηλαδή, όσο καλά και αν φτιαχτούν οι δρόμοι, είναι τα σύνορα πρώτα απ' όλα. Και είναι και μεγαλύτερη διαδρομή. Mm-hmm. Δηλαδή, οι καθυστερήσεις δεν μπορεί να μην υπάρξουν εκεί. Οπότε είναι ανταγωνιστική. Είναι ανταγωνιστική και οι προηγούμενες είναι ανταγωνιστικές και οι προηγούμενες εθνικές οδοί. Η παλιά εθνική οδός, η Θεσσαλονίκη Καβάλας, για παράδειγμα. Κάποιος μπορεί να την προτιμήσει και βλέπω ότι έχει αρκετή κίνηση. Κυρίως για τα διόδια γίνεται. Κυρίως για τα διόδια. Δυστυχώς βέβαια. Θα πάμε στα διόδια αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγο. Έχουμε να πούμε ακόμη πολλά.